Πιο αυστηρό σύστημα τεκμηρίων θα ίσχυσε φέτος για τους φορολογούμενους στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014. Με βάση το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος ισχύει πλήρως από το τρέχον έτος, όλα τα χρήματα που ξόδεψαν μέσα στο 2014 τα φυσικά πρόσωπα για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών, εισηγμένων ή μισοχρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου εταιριών, θεωρούνται πλέον τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, εξακολουθούν να θεωρούνται τεκμήρια προσδιορισμού εισοδήματος και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για αγορές ή χρηματοδοτική μίσθωση για οτοχή αυτοκινήτων και λοιπόν οχημάτων, για αγορές κινητών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για δωρεές και χορηγίες για χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, όλες ανεξαίρετος οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για την απόκτηση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, για δωρεές και δάνεια λαμβάνονται πλέον υπόψη από την εφορία με σκοπό τον τεκμαρτό προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων του έτους 2014.